Καλώς τους, καλώς και σήμερα. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο χαρούμενος είμαι, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 5 σεζόν τροχό της τύχης, σήμερα και πριν έρθω εδώ, ανεβαίνω για τελευταία φορά στη Ζυγαριά, λέω δεν μπορεί, θα το κάνω. Θα είμαι πιο αδύνατος από ποτέ, παιδιά, και ανεβαίνω και πραγματικά, χωρίς να αποκαλύψω αριθμούς, δεν θέλω να δίνω αριθμούς κτλ. Ηλικία σε γυναίκα και κιλά σε άντρα δεν ρωτάμε ποτέ. Θέλω να ξέρετε, πιο ελαφρύς από ποτέ. Για πρώτη φορά δεν ρουφιάμαι το πουκάμισο, στέκεται μόνο του. Εντάξει. Είναι τυχαίο ότι όλα αυτά είναι με γυμναστική και διατροφή που μου έδωσε η Ιωσήφινα Τσουγκανάκη. Όχι βέβαια. Ιωσήφινα Τσουγκανάκη. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στον τροχό της τύχης. Καλώς το κορίτσι μας. Καλώς τα να. Σήμερα μου είναι λίγο στα ιταλικά χρώματα έχει ντυθεί. Ναι, έτσι, γιατί να πετάξουμε αεροπορικά. Θέλει να κάνει καριέρα και στην Ιταλία. Εννοείται. Αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω και δημόσια που με έκανες έτσι αυτό το κορμί. Γιατί όμως πώς ξεκίνησε όλο αυτό, να ξέρετε πώς ξεκίνησε. Γνωριζόμαστε. Μπαίνουμε δίπλα-δίπλα, πηγαίνουμε φωτογραφίες. Μου λέει ρε Πέτρο, δεν μου ταιριάζει. Δεν μου πα. Λέω τι πρέπει να κάνω. Μου λέει χάσε 5 κιλά για να μου ταιριάζει. Σου ταιριάζω σήμερα. Νομίζω πω είναι καλύτερο από ποτέ. Έτσι και δεν το λέω εγώ, το λέει η Ιωσήφινα. Και αφού είμαστε σε ένα κλίμα εφορία, πάμε να κάνουμε εκπομπή. Να τελειώσει η εκπομπή σήμερα γρήγορα, γιατί έχω να φάω 4 μέρες. Πάμε. Γεύμα του. Ναι, γιατί. Μπάμπη μου, Χρήστο και Άννα, καλώς ορίζω. Όλα αυτά, ξέρετε, θέλουν και κόπους και θέλουν και θυσίες τώρα. Δηλαδή, για να πέσεις κιλά, πρέπει να μην τρως το βασικότερο. Ή να τρως πολύ λιγότερο από ό,τι ήθελες. Οπότε τελειώνουμε. Πάμε Τι, δεν γυρίσατε ήδη? Ρε, παιδιά, είναι δυνατόν, λεξομαχία, κάτι γρήγορα, πεινάω! Η πρώτη κατηγορία είναι φαγητό. Επίτηδες το κάνεις τώρα εσύ. Επίτηδες, φαγητό. Πατέρα μου, συγγνώμη. Παρακαλώ, ένα φαγητό στον πίνακα και οι παίκτες στον μπάζερ για 100 ευρώ. Πάμε. Γιατί μου το κάνω αυτό. Πάτσαν και οι τρεις, αλλά νομίζω ήταν λίγο πιο γρήγορη η Άννα, όντως. Πες το. Γιαούρτι πρόβιο. Γιαούρτι πρόβιο. Μπράβο. Μπράβο, Άνιο μου. Βέβαια, η Άννα. Θέλω να ξέρετε, παιδί. Δεν έχει ακόμα θέμα όπως εγώ και έχω φάει πολύ γιαούρτι πρόβιο, μιλάμε. Και όταν λέω έχω φάει, δεν εννοώ μόνο έτσι. Έχουμε φάει και έτσι αρκετό. Τι είναι αυτό που οι φίλοι σου σε τσιγκλάνε συνέχεια και σε πειράζουν και σου λένε το κάνεις πάλι αυτό, ρε Άννα. Αμάπια, ρε παιδί. Γκρινιάζε λίγο. Τόσο γκρινιά είσαι. Μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ και τέτοια. Λίγο. Εμάς πώς θα μας φερθεί σήμερα, ανάλογα με το αν θα κερδίσει, φαντάζομαι. Όχι, ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα. Θα είμαι καλή. Καλά, εγώ δεν ανοίγομαι να πω μπράβο, σε ευχαριστούμε. Δεν ανοίγομαι, θα δω μόλις χάσεις. Εντάξει. Θα καταλάβω, εύχομαι να μην χάσεις. Καλή επιτυχία. Είναι η Άννα μας, σε καλωσορίζω. Ευχαριστώ. Φαμπίνιο, τι έγινε? Καλά. Μπάμπης είναι δύναμη. Τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν είμαι τρομερός φυσιογνωμιστής, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να σου πω κάτι, όλο αυτό το πρόσωπο έχει μια ποντιακή εσάνς. Πες μου ότι δεν είσαι λίγο πόντιος. Πολύ. Πεκταρά μου! Όχι, αλήθεια. Ιωσήφινα, θα είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε μιλήσει. Όχι. Σου έχω ρωτήσει από πού είσαι οτιδήποτε. Όχι. Τίποτε εδώ. Αλλά παιδιά, όχι αυτό το τουπέ, αυτή τη φινέτσα, πώς είναι η γαλλική μύτη. Έτσι. Υπάρχει και αυτό το κουντουπιέ το φοβερό, το ποντιακό. Μπάμπη μου, το μήτρο πώς είναι? Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, Πολυχρονίδης, εδώ θα τα βρούμε ωραία. Χορεύεις κιόλας, άμα χρειαστεί. Δηλαδή σε περίπτωση που κερδίσει το αυτοκίνητο εδώ σήμερα, μπάμπη μου, θα παίξουν οι πυρίχοι. Ένα τίκ να το χορέψουμε. Ένα τίκ να το χορέψουμε το λιγότερο. Έχουμε και μια κριτικοπούλα, μια λίγα θα τη βρούμε όπως και να έχει. Καλή επιτυχία, Μπάμπη. Και Χρήστος! Τι έγινε? Ο Χρήστος είναι, τον έχουν πιάσει τσιγκουνιές τώρα τελευταία, δεν πάει για τριμάρισμα το μουσ και τα λοιπά. Έχει δει τροχό της τύχης ότι κάνουμε διάφορα ζωντοξυλάνς πράγματα, ψαλιδάκια από εδώ από εκεί, σου λέει εκεί που θα πάω μπορεί και να με ξυρίσουνε. Για να το ξυρίσει το μουσι, τι πρέπει να συμβεί? Δηλαδή θέλω να πω ότι κρατάς κάποια χρόνια, φαντάζομαι. Το κρατάω αρκετά χρόνια. Πόσα χρόνια έχει το μουσάκι? Είναι σίγουρα 6 χρόνια. Ερώτηση κάνω τώρα εγώ. Εάν σήμερα κερδίσεις το αυτοκίνητο που είναι το μεγάλο τώρα της εκπομπής, το ξυρίζεις το μουσι? Θα το ξυρίσω, άμα είναι. Είναι δυνατόν! Γιατί αυτό το αμάξι θα σε βάλει να ξυρίσει και το μουστάκι που λέγεται ταινία. Κουστάρα μου,
Ας είναι να το κερδίσεις εσύ και κουρευόμαστε και κάνουμε και το χτένισμα του Μπάμπι, αν χρειαστεί. Δεν έχουμε πρόβλημα. Να το συζητήσουμε. Καλή επιτυχία και σε εσένα. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Ας σταματήσουν τα χειροκροτήματα μεταξύ σας. Από εδώ και πέρα προσπαθήστε να το παίξετε και λίγο αντίπαλοι. Έτσι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η ευγένεια και η αυρώτης. Αλλά έρθει η στιγμή για τον πρώτο γύρο που θα παίξει πρώτη η Άννα. Πρώτος γύρος. Κατηγορία του πρώτου γύρου. Η κατηγορία είναι θέατρο. Θέατρο η κατηγορία του πρώτου γύρου. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι πέντε λέξεις. Ανιό μου, γυρίζεις πρώτη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω μια μικρή βοήθεια. Να δώσω μια μικρή βοήθεια και στους τρεις πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι ένα ξένο θεατρικό έργο, οπότε σκεφτείτε κάποιο πολύ διάσημο τίτλο από μια ξένη παράσταση. Για 50 ευρώ, Ανιό μου. Το Σίγμα. Όχι, δεν υπάρχει το Σίγμα στην πρώτη μαντεψιά της βραδιάς. Μπάμπη, έλα μου. Μπάμπη, από φόντα, από πού κρατάει σκούφια μας. Τραπεζούντα και ρασούντα, μαμάς, μπαμπά. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνεις καθόλου εκεί, έχεις ευκαιρία να ταξιδέψεις εκεί. Όχι. Όχι, έτσι, στις χαμένες πατρίδες. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει ότι ό,τι και να πεις δεν πειράζει. Πες το σύμφωνο σου. Ταφ. Αλλά τι να μας πειράξει, εάν δεν υπήρχε ξανά έπαιζε. Αλλά τώρα που υπάρχει, παίρνεις και τρία σταρανταριά και μία δεύτερη ευκαιρία μόλις ξαναχάσεις. Ταφ, όπως λέμε, τραπεζούντα. Mm. Να πας αυτό το ταξίδι, να το κάνεις στις χαμένες πατρίδες, όποτε μπορέσεις και επιτρέψει ο χρόνος να το κάνεις. Αξίζει όλοι οι πόντοι να ταξιδέψουν ξανά εκεί. Πάμε. Αν θέλεις, Μπάμπη, να το κάνουμε και παρέα το ταξιδάκι αυτό. Λοιπόν, η δεύτερη γυροβολιά. Το πι. Πι. Είναι 40 ευρώ ακόμη, θα ξαναγυρίσεις, φαντάζομαι, εκτός αν θέλεις να μου δώσεις 100 ευρώ, γιατί έχεις 160. Το λέω το κατοστάρικο που είναι για φωνήεντα. Θέλεις? Ναι, από τώρα. Ωραία, Μπάμπη, δώσε. Το α. Παρακαλώ, θέλουμε το α, όπως λέμε, αμάσια. Πολύ καλά. Εάν δεν έχεις βρει το θεατρικό έργο όμως, θα πρέπει να ξαναγυρίσεις τώρα. Θα ξαναγυρίσω. Ωραία. Ναι, αν φρενάρεις είναι ωραίο. Τώρα όμως θα πρέπει να μου πεις σίγουρα ένα σύμφωνο για να εξαργυρώσεις αυτό το μεγάλο ποσό. Θα πω. Βεβαίως. Το κάπα. Θέλουμε το κάπα και ρασούντα. Ναι! Μπράβο! Μπράβο ρε μεγάλε! 4 εκατοστάρικα με τη μία! Μπράβο Μπάμπη, μπράβο! Το κοινό σε λατρεύει. Και όταν λέω το κοινό σε λατρεύει, το εννοώ. Έχεις κοινό εδώ. Ποιοι έχουν έρθει μαζί οι αγαπημένοι σου άνθρωποι σήμερα εδώ? Ο κουμπάρος μου. Ο κουμπάρος, πρόσκληση θα πεις μετά. Και ο γιος. Και ο γιος σου. Α, ήρθατε αντροπαρέα σήμερα. Αντροπαρέα, μόνο. Ναι. Και είπες, η κουμπάρα δεν παίζει. Όχι. Αφήσαμε την κουμπάρα σπίτι. Τα γυναίκες. Μόνο αντροπαρέα. Λοιπόν, Μπάμπη, 4,60. Μπορείς να αγοράσεις, μπορείς να το λύσεις, μπορείς να γυρίσεις. Μπορώ να το λύσω. Αλήθεια. Mm. 4,60 δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημο ποσό για να ξεκινήσει κάποιος. Ούτε κι εγώ. Πάμε. Πολύ κακό για το τίποτα. Πολύ κακό για το τίποτα. Είναι η παράσταση του Σέξπιρ αυτή που ψάχνουμε. Ναι. Σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να βάζω τον Μπάμπη να λέει και την ποντιακή βερσιόν της λύσης του γρίφου. Γιατί τι πόντιος είσαι ρε Μπάμπη, δεν κατάλαβα. Δεν το ξέρεις να το πεις, δεν πειράζει. Αρκεί που το είπες όπως είναι για 460 ευρώ, τα οποία βεβαίως ανεβάζουν την πρώτη θέση έναντι 100 που έχει η Άννα. Ο Χρήστος δεν έχει ακόμη χρήματα, αλλά να σας πω κάτι. Δεν έχει ακουμπήσει ακόμα την μπάλα ο άνθρωπος. Έχει μπει γήπεδο μέσα, δεν έχει ακουμπήσει μπαλίτσα να παίξει. Μπορεί να ακουμπήσει στο δεύτερο γύρο. Κατηγορία δεύτερου γύρου είναι multiculture. Έτσι τη λέω εγώ. Κάτσε, μάνα, θα ακούσει τι σημαίνει multiculture σε λίγο. Η κατηγορία είναι στο σούπερ μάρκετ. Ανοίγει παρακαλώ ο πίνακάς μας. Πολύ ωραία. Και όπως έλεγε το παλιό τραγούδι, στο σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Άννα μου, θα παίξεις τελευταία τώρα, διότι ήρθε η σειρά του Μπάμπη που και προηγείται. Και έχει τα λεφτά τα παραπάνω. Και έχει δεύτερη ευκαιρία να παίξει και πρώτο. Σούπερ μάρκετ, πάμε. Πολύ συχνά. Σε στέλνει η γυναίκα σου συνέχεια όλη την ώρα, ε? Και λόγω δουλειά. Και λόγω δουλειά. Α, τι, πηγαίνουμε στα μαγαζιά, ασχολείσαι κτλ. Όχι, είμαι στα μαγαζιά. Έχω μαγαζί και πάω και ψωνίζω συνέχεια. Τι μαγαζιά έχει? Τσαρανταβέν. Άμα θα φάμε καλά, Μπάμπη γύριζε. Δεν μου τα πει αυτά. Τα στόρι.
Και ως γνωστό, όταν έχεις ταβέρνα, το πιο σωστό είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να φροντίζει για το φρέσκο φαγητό κάθε μέρα και τα προϊόντα. Εδώ όμως θα χάσει τη σειρά σου, λυπάμαι, αλλά δεν λυπάμαι καθόλου που θα παίξει ο Χρήστος μετά, γιατί έχει δεύτερη ευκαιρία ο Μπάμπης. Το γύρισε, είδες. Μόνο με τη χρεοκοπία δηλαδή θα το χάνα. Με τη χρεοκοπία, φίλε, δεν μένει τίποτα. Έχουμε στο σούπερ μάρκετ και τη μισή ταβέρνα. Παπί μου, σε ποια περιοχή της Αθήνας? Νιλφάδα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και ψαράκι κοντινό που λέμε. Ή το φέρνεις από Ατλαντικό εσύ? Εννοείται. Από τον Πόντο. Από τον Πόντο. Έτσι. Πάρε ένα δωρεάν φωνή. Είναι καλή ευκαιρία, Παπί. Το Αλφα. Εξαιρετικό. Μπορεί να μην έβγαλες κάποια χρήματα, αλλά τα 100 ευρώ που εξοικονόμησες είναι χρήματα στην ουσία. Με αυτά θα αγοράσουμε λιθρίνια. Λοιπόν, για 20 ευρώ... Το σίγμα. Και σου πιες. Πάμε, μαγειρεύεις εσύ ή έχεις και... Εννοείται. Εσύ προσωπικά. Είσαι και master chef του καταστήματος. Περίπου, περίπου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα σε επισκεφθούμε οπωσδήποτε με την Ιωσήφινα. Όπα! Μετά τη δίαιτα. Κάτσε τώρα, εδώ, έχουμε... εδώ δεν έχει δίαιτα. Εδώ πάει για να πάρει κιλά. Αλλά ωραία κιλά. Ομοιόμορφα που λέμε. Θέλω μόνο ένα σύμφωνο και έχεις πάρει τον παλατέρα από τον τροχό της τύχης. Το ταφ. Τσιπούρα. Ναι! Δικό σου τον παλατέρα. Μπράβο. Πολύ ωραία, Μπάμπη. Τώρα θέλω να σου θυμίσω, όπως και σε όλους βεβαίως, ότι τον παλατέρ, η Ιωσήφινα μου, να το πούμε, φέτος ακολουθεί τον παίκτη που το κερδίζει μέχρι και τον τελικό. Ο μόνος τρόπος να το χάσεις είναι η χρεοκοπία πλάς. Αργότερα κάνει ένα περασματάκι. Προσπάθησε να την αποφύγεις και θέλει τον παλατέρ μαζί σου μέχρι τον τελικό, εάν πας μέχρι εκεί. Για την ώρα, 2 εκατοστάρικα. Τι κάνουμε? Γυρίζουμε. Παρακαλώ. Τη γλίτωσε το τσακ, Μπαγάσα, έλα. Το πει. Όχι, δεν υπάρχει και ναι, τώρα μπορώ να το πω, τσεκάρω, δεύτερες ευκαιρίες δεν υπάρχουν, τίποτα. Χρήστο, παίζεις! Παίζεις! Καλή τύχη, Χριστάρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, μιας και παίζεις πρώτη φορά, θα σου ρωτήσω κάτι, γυμνάζεσαι, γιατί έχεις σώμα πολύ fit, φίλε. Εγώ κάνω δίαιτα, τι κάνεις? Προσπαθώ, ναι. Είμαι δρομέας, τρέχω μεγάλες αποστάσεις. Τι κάνεις? Τρέχω μεγάλες αποστάσεις. Μαραθώνιο κανονικά? Μαραθώνιο, ναι. Πόσα χιλιόμετρα είναι το καλό? 42-195. Όλο! Όλο! Το μαραθώνιο, όλο. Να τα βλέπεις αυτά, Ιωσήφινα. Εσύ να πεις, Πέτρο. Μόνο με τη δίαιτα δεν κάνουμε τίποτα. Για 10 ευρώ. Μα γι' αυτό έχει το κορμί. Πάμε, 10 ευρώ, ένα σύμφωνο. Κάπα. Ωραία. 20 ευρώ είναι αυτά. Θα ξαναγυρίσει για να σου κάνω την επόμενη ερώτηση μαραθωνίου, σε παρακαλώ. Τέλεια. Άρα το κλασικό μαραθώνιο δεν έχει τρέξει, φαντάζομαι, αρκετές φορές. Τον έχω τρέξει 2 φορές και ετοιμάζομαι για την τρίτη. Μπράβο. Και εγώ έχω ξεκινήσει το κλασικό μαραθώνιο 2 φορές και τις 2 σταμάτησα μετά το φράγμα, έχει μια φοβερή ταβέρνα. Και δεν ήταν καν του Μπάμπη. Τονί. Εσύ, ρε Χρήστο, δεν πήγες ποτέ στον πειρασμό πριν το μαραθώνιο να σταματήσει και στην ταβέρνα στο καλέτζι να φας? Όχι, όχι, δεν έχω μπει ποτέ στον πειρασμό. Είσαι πραγματικός αθλητής. Μπράβο σου. Εγώ σταματάω τις μπριζόλες, ξέρεις. Εντάξει, μετά όμως το μαραθώνιο τη σκέφτομαι. Είναι κάτι μπριζόλες, Ιωσήφινα μου, μεγαλύτερη και από σένα, κορίτσι. Εκεί πέρα. Έλα, τώρα υπερβάλλεις. Πρέπει να πάμε. Όχι, όχι, αλήθεια σου λέω. Πεινάς θα πολύ, το δεις στον επόμενο μαραθώνιο που θα πάμε παρέα. Χάνει τη σειρά του και ο Χρήστος, μένει στα 70 ευρώ το κορίτσι μας. Χανάει σειρά σου. Ανιό μου, πάμε. Ανιώ, εσένα από πού μας τα σκούφια σου? Εμένα ο πατέρας μου από Χίο, Χίο. Η μαμά μου Κρήτη. Μα είσαι νησιωτοπούλα κι εσύ. Εγώ γεννημένη εδώ. Οι περισσότεροι πλέον γεννούνται στα αστικά κέντρα. 50 ευρώ. Θα πω το μη. Το γράμμα είναι το μη, όπως λέμε, μαστίχα. Μια και είμαστε από τη Χίο. Πολύ ωραία. Παιδιά, η κατηγορία είναι σούπερ μάρκετ, θυμίζω και στους τρεις, οπότε αυτό που θα πούμε το βρίσκεται μέσα στο σούπερ μάρκετ. Άννα μου, έχεις 50 ευρώ μόλις, θα ξαναγυρίσεις. Ναι. Αν το λύσεις, θα πάρεις αυτά τα 50, άντε να στα κάνω 100 εγώ. Πολύ καλύτερο το ποσό αυτό. Θα πω το ρο. Ωραία. 130 ευρώ για σένα.
Ναι, να ξαναγυρίσω. Να ξαναγυρίσει, Άννα μου. Ωραία. Είμαστε κοντά στη λίστα του γρίφου. Είναι τρεις λέξεις κατηγορία στο σούπερ μάρκετ. Καλό αυτό, ε. Δωρεάν φωνήεν, σε ακούω. Ένα δωρεάν φωνήεν. Δωρεάν φωνήεν, το ήττα. Ωραίο, χρήσιμο. Θα έλεγα κυρίως την τελευταία λέξη, αν σε ζόριζε κάπως την τελευταία λέξη, σε ζόριζε. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Ποια η λέξη είναι που σε τρενάρει? Καμία. Το έχω βρει. Το έχουμε. Ναι. Απλά πρέπει να σκεφτείς ότι έχεις 130 και είχες 100 από πριν 2-30. Οπότε ναι, θα πλησιάσεις το φίλο μας τον Μπάμπη εδώ πέρα. Αλλά με αυτά τα χρήματα δεν φτάνεις να κάνεις τραπέζι στο μαγαζί να πάμε. Να κεράσεις 15-20 άτομα που σκέφτομαι. Οπότε θες μάλλον σου κάνουμε για την ώρα ώστε να αλλάξουμε γύρω και εσύ να μειώσει τη διαφορά σου ή θα ήθελες να ρισκάρεις λίγο περισσότερο? Θα ρισκάρω. Παρακαλώ. Κατανοητό, έτσι. Όλοι θα το κάναν στη θέση της, γιατί ένα γύρισμα μπορεί να σε φέρει και στην πρώτη θέση. Οι πιθανότητες του να χάσεις είναι λιγότερες, βεβαίως, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Και εδώ, ναι, αν μείνεις εκεί, οικονόμησες. Λοιπόν, πες το! 150 ευρώ είναι, Άννα. Θα το πω. Το γράμμα πρώτα. Α, το γράμμα. Να πάρεις φράγκα, λέγε. Εντάξει, το λάμδα. Λάμδα, βεβαίως. Τι, χωρίς γράμματα, πώς θα εισπράξεις? Τα 300 ευρώ σου, Άννα μου, 250. Λοιπόν, νιώθεις καλύτερα με 430 στο ταμείο αυτή τη στιγμή? Ναι. Νιώθεις καλύτερα? Θα το έλεγα, ναι. Θα το λύσουμε, λοιπόν. Αμέ. Είμαι όλος αυτιά. Λοιπόν, αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, κάτι που ο Μπάμπης μάλλον ήξερε χωρίς να βγουν τα γράμματα. Εδώ και ώρα. Σα ψήστης. Έτσι. Μπράβο, Άννιο μου. Η Άννα έκανε πάρα πολύ καλά που το έλυσε τώρα, διότι και τα χρήματα έρχονται στο ταμείο της, αλλά και ήξερε πως ένα τέτοιο προϊόν ο Μπάμπης το χρησιμοποιεί κάθε μέρα, το είχε μαντέψει σχεδόν με το πρώτο γράμμα. Μπράβο, Άννα, πολύ καλή η τακτική σου. Ήταν άτυχος και ο Χρήστος, οπότε ήρθε η σειρά σου να παίξεις. Πήρε 430 και έτσι το σύνολο τώρα. Είναι 530 ευρώ στην πρώτη θέση, Άννα, 460 ο Μπάμπης. Ο Χρήστος μετά τη διαφημίση θα ρεφάρει, είναι βέβαιο αυτό. Για την ώρα, ο Χρήστος, επειδή δεν έχει κάνει και πολλή δουλειά σήμερα, ήσυχο σε μια γωνιά κάθεται, σαν τον Νίκο Αναστόπουλο. Θέλω τώρα να δώσεις, Χρήστο μου, δηλώσεις συμμετοχής. Δεν το θυμάσαι το τηλέφωνο, απ' έξω. Όχι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάσαι ούτε το site, τίποτα δεν θυμάσαι. Τίποτα. Έρχομαι τώρα από εκεί. Απολογούμε. Πες το, Ιωσήφ, έρχομαι. Δεν θέλω τη βοήθειά του. Θα τα μάθεις μετά τις διαφημίσεις να μας τα πεις πάλι. Ωστόσο, αν θέλετε εσείς να έρθετε να παίξετε μαζί μας, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 211-187-8080. Βλέπεις το ρολόι που είναι εδώ πέρα, το βλέπεις? Το βλέπεις το ρολόι, το Slashenger. Αν πάει εδώ, με το που θα γυρίσουμε από τη διαφημίση δηλαδή, και δεν έχεις μάθει απ' έξω τα τηλέφωνα, φεύγεις και βάζουμε άλλο παίχτη. Okay. Διαφημίσεις. Λοιπόν, το καλό. Ιωσήφινα, βγες έξω γρήγορα. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Πες με το αυτοκίνητο και να τρομάζεις. Έλα εδώ, παιδί μου. Το θέλω, δεν αντέχω. Να σου πω τώρα. Πότε θα βγάλεις δίπλωμα? Πότε θα βγάλεις δίπλωμα, πες. Πότε. Τον άλλο μήνα, πότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε? Τον άλλο μήνα βγάζει δίπλωμα, Ιωσήφινα. Καταλαβαίνετε ότι όσο μείνει το αυτοκίνητο εδώ, έμεινε. Ή κερδίστε το σήμερα, ή αφήστε το γιατί θα το βλέπετε να το οδηγεί η κριτικά. Τέλος. Και δεν είναι καλό αυτό. Γιατί βρε, εγώ σε εμπιστεύομαι. Να ξέρεις, Ιωσήφινα μου, έχω κάνει πάρα πολλά ποδαρικά σε φίλους που οδήγησαν για πρώτη φορά. Είμαι ένας τολμηρός άνθρωπος. Όταν θα πάρεις το δίπλωμα, μπορεί να βάλεις και εμένα, θα είμαι από τους πρώτους. Θα μπω. Στορκίζομαι, το κάνω παρότι έχω κάνει οικογένεια και έχω παιδιά. Προσοχή στους δρόμους. Λοιπόν, εδώ ο Χρήστος, ο Μπάμπης και η Άννα έχουν ένα δίπλωμα ήδη. Πολλά χρόνια οδήγηση. Είναι κάποιος που δεν ξέρει να οδηγεί από εσάς τρεις? Δεν νομίζω. Έτσι, διπλωματάκι έχουμε μαζί ή το ξεχάσαμε? Μαζί. Το φέρετε μαζί. Δίπλωμα έχετε. Οδήγηση ξέρετε. Αμάξι έχετε να φύγετε? Όχι ακόμα. Πάμε να το βγάλετε. Παρακαλώ να πάμε στον τρίτο γύρο. Είναι ένας bonus γύρος για 200 ευρώ. Μ' αρέσουν οι γύροι που είναι bonus.
Διότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος από εσάς, λύνοντας και μόνο το γρίφο, να βγάλει 2 εκατοστάρικα. Είναι κάτι που θα έχει βγάλει ούτως ή άλλως για να το λύσει. Δηλαδή, ακόμα και να μην γυρίσει, μπορεί να βγάλει 3 εκατοστάρικα σε αυτό το γύρο. Είναι καλή ευκαιρία. Χρήστο, πάρε την κατηγορία και μετά λύσε το γρίφο χωρίς να γυρίσει, γιατί όποτε γυρίζει δεν σε πάει. Η κατηγορία μας είναι σταυρόλεξο. Λοιπόν, σταυρόλεξο είναι η κατηγορία. Να το δούμε παρακαλώ στον πίνακα. Μία από τις δύσκολες κατηγορίες, αυτό είναι η αλήθεια, γιατί οι λέξεις δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Οπότε πρέπει να βάλετε τουλάχιστον ένα γράμμα σε κάθε λέξη. Χρήστο μου, ολόψυχα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι τελευταίο στην ουρά. Πρώτος να περάσει πρώτος από αυτό το γύρο. Ευχαριστώ. Έλα. Λοιπόν, για 20 ευρώ πες μου ένα γράμμα για να εμφανιστεί σε κάποια από τις 4 λέξεις που βρίσκονται στο σταυρολεξό μας. Λοιπόν, ας πούμε το σίγμα. Υποθετικά, ας πούμε. Να πούμε λοιπόν το σίγμα. Ωραία. 80 ευρώ. Κρίμα, ήταν ένα τετραπλό γράμμα με ένα έτσι πιο ωραίο μεγάλο ποσό. Θα μπορούσε να εισπράξει περισσότερα χρήματα. Χρήστο όμως είναι μια ωραία αρχή. Φρόντισε να βελτιώσει τη θέση σου. Σε αυτό το γύρο υπάρχει η Κρεκοπία Plus, η οποία διόλου δεν αγγίζει το φίλο μου τον Χρήστο που δεν έχει λεφτά ούτως ή άλλως. Η μόνη που μπορεί να αγχώνονται λιγάκι από τη Κρεκοπία Plus είναι η Άννα, αλλά και ο Μπάμπης που εκτός από τα χρήματα έχει και ένα μπαλαντέρ. Για σήκωσε σε παρακαλώ τον detective από τον τροχό της τύχης. Πολύ ωραία. Έτσι στο τζαμπέ μπορούμε να ανοίξουμε ένα κουτάκι, όποιο θέλουμε. Ποια λέξη θέλεις καταρχήν, οριζόντια ή κάθετη να είναι? Λοιπόν, ας ανοίξουμε το σημείο που τέμνεται η πρώτη οριζόντια με τη δεύτερη κάθετη. Λοιπόν, άρα πάμε στην πρώτη οριζόντια λέξη, το 5ο γράμμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? 1, 2, 3. Πολύ ωραία. Αυτό το γράμμα ανοίγει και είναι το ταφ. Και αν υπάρχει άλλο ταφ, παρακαλώ να ανοίξει επίσης. Βεβαίως υπάρχει άλλο ταφ. Μπράβο σου. Ο detective έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια την ταλαιπώρησε λίγο τη Ιωσήφινα, γιατί πήγε μια βόλτα προς τα εκεί και ξαναγύρισε πάλι. Δεν μπορούσε να πεις κάτσε εκεί, να ανοίξουμε και τα δύο. Είναι φοβερό πράγμα. Αν είναι να το λύσει, δεν πειράζει. Έτσι, καλό παιδί. Πρέπει να βάλεις και άλλα γραμματάκια, Χρήστο. Πάμε. Τέλειο. Γιατί θα έχεις τη δυνατότητα για κάθε σωστό γράμμα που εμφανίζεται να παίρνεις 150 ευρώ. Φαντάσου τώρα να βρεις το τετραπλό γράμμα που βρήκες και πριν, να έχει άλλο ένα τέτοιο. Για να δούμε. Το κάπα. Την ώρα του μεγάλου ποσού ας το έχεις σε γράμμα. Η Άννα που είναι στην πρώτη θέση αλλά οριακά από τον Μπάμπη μπορεί να διευρύνει αυτό το προβάδισμα βρίσκοντας σωστά σύμφωνα. Παρακαλώ. Mm-hmm. Εδώ έχουμε δωράκι, έτσι. Για να δούμε θα το εισπράξεις όμως το δωράκι σου. Θα πω το πι. Αν υπάρχει πι, τότε κερδίζεις 299 ευρώ δώρο, ένα κινητό τηλέφωνο MLS MX Plus 4G. Τι να πάρω? Το κινητό δεν θέλω να το πάρεις. Θέλω να σου φέρουμε το αληθινό κινητό. Δεν θα στεκόταν πάνω, αγάπη μου. Μπορεί να πάρεις την κάρτα. Ο gentleman. Δεν σε βολεύει. Καταλάβεις, παιδιά. Είναι μικρή η Άννα, δεν έχει συνηθίσει εμένα, τον Μπάμπη και τον Χρήστο που είχαμε κάτι κινητά, ράκταλ παλιά, κάτι τέτοια με κεραία. Τα έχω προλάβει, τα έχω προλάβει. Άσε που τα έχεις προλάβει. Εσύ είσαι νέα γενιά. Τα μικρούλια, τα ευαίσθητα, έλα. Ευχαριστώ. Ένα MLS 4G, παρακαλώ. Είναι τρομερό αυτό, να ξέρεις. Έχει και dual sim για διπλή κάρτα, είναι πολύ ωραίο, θα το ευχαριστηθείς. Τέλεια. Παρακαλώ. Ο τρίτος γύρος έχει πάντα πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να ανατρέψουν το παιχνίδι μία και καλή. Το 30 δεν είναι ένα από αυτά. Θα πω το ρο. Τρία 39 και πάλι έχεις έλλειψη από ψηλά, από ρευστό. Mm-hmm. Θα γυρίσεις, εγώ δεν σου δίνω, θα με κοιτάς έτσι εμένα. Με κοιτάς να πρέπει να τα δώσω εγώ τα χρήματα, την τσέπη μου. Άμα με γυρίσεις ανάποδα, Άννα, δεν θα παίξεις τίποτα. Οι περισσότεροι. Δεν έχω να κεράσω ούτε καφέ την Ιωσήφινα. Τώρα όμως θα κεράσω. Βέβαια τώρα εμείς, με το κοινό, ίσως να βιαστήκαμε λίγο να χειροκροτήσουμε, γιατί δεν τα κέρδισε ακόμη. Τώρα θα τα οικονομήσεις. Πες το. Θα πω το νι. Μπράβο σου. Τώρα μπορείς να αγοράσεις και φωνήτα και να το εκμεταλλευτείς αν θέλεις, αλλιώς γύρισε ξανά. Θα γυρίσω. Ωραία. Σε περίπτωση που λύσει και αυτό το γρίφο η Άννα μας, περνάει πάνω από το χιλιάρικο.
Βρε, τι πήγες να φτιάξεις εκεί. Δεν το φτιάξες όμως και έμεινες στο δεκάρικο. Θα πω το κάπα. Μπάμπι μου, σήμερα έχουμε ξηφία, τι έχουμε. Τι έχει το μενού. Επειδή θα έρθω εγώ σήμερα, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν πάω μετά από μια εβδομάδα και λέω, α, να περάσω κάποτε. Σήμερα παίζεις, σήμερα έρχομαι. Μπαρμούνι. Και το κυριότερο, Μπάμπι, σήμερα κερνάς. Πάμε. Βλέπεις, Ιωσήφινα, ε. Τη φτιάχνω την κατάσταση για το βράδυ. Εννοείται, εννοείται. Καλά, αν κερδίσει ο Μπάμπι, κερνάει όλη την παρέα εδώ πέρα, έτσι, και το Χρήστο και την Άννα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για 50 ευρώ. Το μη. Μπαρμπούνι. Μπαρμπούνι. Ωραία, μπαρμπούνι έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα. Είναι απλά ένα πενιντάρικο. Σου δίνει κάποια λύση στο γρίφο. Αν το λύσεις, θα πάρεις ένα μπόνους επιπλέον που έχουμε σε αυτό το γύρο, σωστά, 200 ευρώ και 100 για τη λύση του, σύνολο 300. Ποια λέξη είναι αυτή που σε ταλαιπωρεί πιο πολύ? Κάθετες. Και οι δύο κάθετες. Πρέπει να γυρίσεις, Μπάμπη. Και άμα λύσει, Μπάμπη, και αυτό το γρίφο, θα σου φέρω το MasterChef Junior στο μαγαζί σου κανονικά. Να μάθεις τα παιδιά να κάνουν τηγάνι το ψαράκι. Ένα συν ένα. Σύμφωνο. Γάμα. Ωραία. Αλλά τώρα κοίτα πώς την πάτησες ευχάριστα. Δεν υπάρχει άλλο σύμφωνο, οπότε δεν μπορεί να αξιοποιήσεις το ένα συν ένα. Άρα οι επιλογές σου είναι οι εξής. Είτε να μου λύσεις το γρίφο σε 5 δευτερόλεπτα, είτε να χάσεις τη σειρά σου. Θέλεις να κάνεις μια απόπειρα? Αφού δεν έχω άλλη επιλογή. Πάμε. Λοιπόν, η πρώτη κάθετη ίσως. Ναι. Η πρώτη οριζόντια ιστότοπος. Πολύ ωραία. Η δεύτερη οριζόντια συναγερμός. Και πάμε και στην πιο δύσκολη θεωρητικά, που είναι η δεύτερη κάθετη. Κάνε μια εκτίμηση. Δεν την έχω αυτή. Δεν το έχουμε. Χρήστο, είναι η σειρά σου. Εσύ μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα. Θέλεις να αγοράσεις ένα? Γιατί θα σου δώσω και σε ένα 5 δεύτερα. Ας δοκιμάσω να το πω. Ωραία, δεν θα θυσιάσει κάτι από το 2.40 που έχει ο Χριστάρας. Και αν το ξέρει, πολύ καλά θα κάνει. Γιατί αυτά θα γίνουν 4.40 σύνολο. Πρώτη οριζόντια, παρακαλώ. Ιστότοπος. Δεύτερη οριζόντια. Συναγερμός. Πρώτη κάθετη. Ίσως. Και η δεύτερη. Άτια. Άτια. Όχι. Και πάμε στην Άννα, η οποία Άννα αυτή τη στιγμή μπορεί να αγοράσει φωνήεν. Εκτός αν και εσύ πιστεύεις ότι κάπου βρίσκεται η λύση ανάμεσα σε δύο πράγματα που έχεις σκεφτεί. Τι θα κάνεις? Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Ποιο είναι? Θα πω το γιώτα. Θέλουμε το γιώτα. Το γιώτα υπάρχει αρκετές φορές και αυτό θα σου δώσει σίγουρα, σίγουρα μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Αλλά αν δεν το λύσεις, δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Θέλω να σου πω ότι λύνοντάς το, περνάς το χιλιάρικο στο σύνολο, αρκεί να μου τα πεις όλα σωστά. Ωραία. Ξεκινάμε. Λοιπόν, ιστότοπος. Συναγερμός. Και πάμε στις δύο κάθετες. Ίσως. Ναι. Και ιτιά. Μωρέ ιτιά. Μωρέ ιτιά. Λουλουδιασμένη. Λουλουδιασμένη. Και χάρη στο γιώτα, η Άννα κατάφερε να βρει και την ιτιά, που ήταν τελικά η πιο δύσκολη λέξη, και φυσικά να νιώθει μέσα της. Να τη Άννα! 639 ευρώ μαζί με το μπόνους. Ανιό μου! Θέλω να σου πω ότι ανέβηκες και ανέβηκες πού. Η Άννα ανέβηκε. Συνοψίζουμε τα ποσά των παιχτών μας. 1.169 ευρώ μαζί με το MLS κινητό. Αφήνοντας τον Μπάμπη στα 4.60 και το Χρήστο, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι έπαιζε πρώτο σε αυτό το γύρο, ατύχησε, έχει μείνει στο 0. Όλα μπορεί να αλλάξουν. Το έχουμε δει στο τροχό της πολλές φορές. Μπορεί να αλλάξουν στη λεξομαχία νούμερο 2. Όχι, γιατί έχει 2 κατοστάρικα, αλλά αλλάζουν τα κόζια που λέμε. Αλλάζει η σειρά προτεραιότητας. Υπάρχει επιλογή κατηγορίας από τον νικητή αυτής της λεξομαχίας. Για δώστε βάση. Η κατηγορία είναι η ιστορία. Αναζητούμε ένα πρόσωπο από την δική μας ιστορία, την ελληνική ιστορία.
πιο δύσκολο, το ξέρω. Τα γράμματα να αποσβήνουν. Ένα πρόσωπο από την ελληνική ιστορία ψάχνουμε. Το βρήκε πρώτος ο Μπάμπης, πες το. Μάρκος Μπότσαρης. Μάρκος Μπότσαρης. Μπράβο. Είναι το πρώτο πρόσωπο από την ελληνική ιστορία που έμαθα εγώ ποτέ στη ζωή μου, γιατί μεγάλωσα σε οδό Μάρκου Μπότσαρη, οπότε δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το μαγαζί μου σε οδό Μάρκου Μπότσαρη. Όχι ρε Μπάμπη, κάρμα, κάρμα, κάρμα. Αυτό. Στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθω απόψε κιόλα. Ναι. Ρε Μπάμπη, τώρα είναι δυνατόν. Τυχαίο Μπάμπη. Είναι. Τυχαίο δεν είναι τίποτα. Τυχαίο δεν είναι ότι πήρε άλλα 200 και μείωσε τη διαφορά, γιατί ανεβαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα συνολικό ποσό. 660 ευρώ. Πλησιάζεις εδώ την Άννα μας, αλλά έχεις ακόμα δρόμο. Εκμεταλλεύσου το, διότι και θα γυρίσεις πρώτος στον επόμενο γύρο, αλλά και θα διαλέξεις κατηγορία τώρα. Να σου δώσω τρεις κατηγορίες. Mm-hmm. Πας θέση μου να σκεφτώ τρεις έτσι δικές μου. Τάχα μου ότι σκέφτομαι κουτουρού μέχρι να μου σπούν από το κοντρόλ και σου λέω τώρα μπάμπι μου. Επαγγέλματα υπάρχουν στο χάρτη και στο σινεμά. Στο σινεμά. Σινεμά. Σινεμά λοιπόν στον τέταρτο γύρο. Βάρε σινεμαδάκι τώρα, είμαστε σινεμαδάκι, αλλά δεν περνάμε και άσχημα εδώ, δεν μπορώ να πω. Άννα, Μπάμπη, Χρήστο, δεν περνάμε άσχημα. Και μπορούμε μετά, δηλαδή μην πάμε να φάμε κατευθείαν στο μαγαζί του Μπάμπη στην ταβέρνα. Να πάμε ένα σινεμαδάκι πρώτα και θα αργανωθούμε να πούμε ένα καφέ κάτι. Είπα ένα καφέ, τελείωσε το καφέ. Μια δουλειά έμεινε. Χρήστο, όταν τελειώνει ο καφέ σου, τι κάνει, όταν τελειώνει ο καφέ σου, σου φέρνουν καφέ σένα, ρε παιδί μου, παραγγέλνει, σου φέρνουν, τι κάνει. Ναι, βέβαια μου φέρνουν. Ποιο φέρνει καφέ σένα. Εμένα ένας μπάρμπας μου φέρει. Ένας μπάρμπας μου φέρνει καφέ. Εμένα ποιος πιστεύει που παίρνει καφέ. Σίγουρα καμιά καλά ονομάτα. Καμιά καλά ονομάτα. Πώς αν ξέρει, Σατανά. Έλα μέσα, κορτσάρα μου, έλα εδώ. Κατερινιό μας. Κατερινά, μια τράπα. Να κάνουμε μια αλλαγή σαν τη σκητάλη Ολυμπιακούς Αγώνες. Κούκλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε, παιδιά. Εάν θέλει και είσαι πολύ ευγενικό και καλό μαζί μου, μπορώ ανταλλαγή με τον μπάρμπα να είναι καλά ο άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο είναι, που σου φέρνει τον καφέ, να σου στείλω την Κατερίνα. Έτσι και μια αλλαγή, ρε παιδί μου. Okay. Είδε όμω περιποίηση. Λοιπόν, πήρα το καφεδάκι μου, παιδιά, παίξτε μπάλα εσεί, παίξτε μπάλα, να ο γρίπο, να ο Μπάμπη. Το παιχνίδι ξεκινάει. Τι ψάχνουμε. Σινεμά. Ταινία. Κάτι από τον κινηματογράφο, παιδιά, ψάχνουμε. 20 ευρώ. Μην κολλήσετε και οι τρεις απαραίτητα σε ταινίες. Σινεμά είναι η κατηγορία, γενικότερα. Για να δούμε. Κάπα. Νο, νο, νο. Ήρθε η ώρα να πιεις τον καλύτερο καφέ. Παραγγείλω. Ναι, με. Ναι, με. Με παραγγείλω, φετάκι. Ναι, ναι. Ωραία, μέχρι να παραγγείλω, γύρνα εσύ και φέρνε ναι, να πληρώσεις κιόλας, γιατί δεν έχεις λεφτά. Γιατί να παραγγείλω καφέ, αλλά ξέρεις, πληρώνουμε και όταν δεν έβρεσαι. Να βγάλω κάτι για να γι' αυτό δεν έχεις λεφτά μέχρι στιγμής. Πάρε, καφεδάκι θα πιούμε. 20 άρικο είναι αυτό, πάμε. Ας πούμε το νι. Λοιπόν, το γράμμα είναι το νι. Ωραία. 2-3 καφεδάκια θα τα πιούμε, πάρουμε και μια βάφλα με την Ιωσήφινα. Για ξαναγύρισε, δεν σου μείνει τίποτα ήδη. Ωραία, παραγγείλουμε και ένα κλαπ σάντουιτς, διαλέγε. Το ταφ. Νο, νο. Ανά, είναι η πολύ σημαντική στιγμή αυτή για σένα, διότι είσαι πρώτη, είσαι η μόνη με χρήματα που ξεπερνούν το χιλιάρικο. Αν λύσει και αυτό το γρίφο, θα γίνεις και μεγάλο φαβορή εν όψη τελικού, γιατί πλησιάζουμε στους τελευταίους γύρους. Παρακαλώ. Ιωσήφινα, παρατήρησες κάτι πορτοκαλί, αστεράτες, φέτες, γεμάτες 500 ευρώ, ε? Εγώ τις παρατήρησα, το θέμα να τις φέρουν οι παίκτες. Μπορεί να μην έβρε 500, αλλά το κατοστάρικο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Θα πω το πι. Για κάθε πι, ένα κατοστάρικο. Δύο. Πάμε καλά, πάμε καλά. Μάνα, τα γούρια σου είναι εδώ σήμερα. Ποιοι είναι τα γούρια σου στο κοινό μας? Δεν έχω κανένα. Έχεις έρθει όλο μοναχή. Ναι. Σοβαρά τώρα. Ναι. Και πώς θα γυρίσεις μετά, παιδί μου, με το αυτοκίνητο? Με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο, βέβαια. Να θυμίσω ότι ήδη η Άννα μας είναι σε ένα ποσό πάνω από τα 1000 ευρώ. Έχει βάλει στην άκρη και ένα κινητό τηλέφωνο. Μου επιτρέψει να το κρατήσω στο σουτάρι μου. Ναι, μπράβο. Και εδώ, δυστυχώς, χάνεις τα 200 ευρώ που πριν από λίγο έβγαλες. Είδες το πήρα εγώ στο σουτάρι, ήξερα. Γιατί δεν το έχασες, το έχεις ακόμη από τα κέρδη του προηγούμενου γύρου. Ωραία. Μπαμπή, τώρα είναι η στιγμή, στο γύρο με τα 500 ευρώ, να κάνεις τη διαφορά.
Φτωρό. Ρέγκα. Ωραία. 180 ευρώ με τη μία μπάμπη. Εννοείται δεν μπορεί να αγοράσει φωνή αν νιώσει την ανάγκη σε αυτό το γύρο, αλλά έχει 180 ευρώ και φυσικά μειώνει την απόσταση. Να αγοράσω ένα φωνή. Αν θέλει, ναι, θα πα τα 80 ευρώ, έτσι. Το όμικρο. 3 όμικρο, καλή δουλειά και καλή αγορά σε φωνή. Μπράβο σου. Να που η πρώτη λέξη και η δεύτερη βγάζει πλέον νόημα. Η κατηγορία είναι στο σινεμά, να πω σε όλου. Και να θυμίσουμε, Ιωσήφινα μου, ότι δεν μιλάμε απαραίτητα για ταινία. Αν είχατε συνηθίσει ότι σινεμά σημαίνει μια ταινία. Όχι απαραίτητα. Στο σινεμά, γενικότερα. 80 ευρώ, μάλλον θα γυρίσεις. Θα βάλεις άλλα 50 ευρώ στο λογαριασμό σου με κάθε σωστό σύμφωνο. Το σίγμα. Δεν υπάρχει σίγμα. Για πολλωστή φορά σήμερα. Χριστό! Αν είναι να μαζέψεις και να μικρύνεις τη διαφορά ή και να περάσεις πρώτος, μπορείς να το κάνεις τώρα. Γιατί έχει 500 ευρώ, Χριστό μου. Πάμε! Ο μόνος παίκτης μας που δεν έχει λεφτά, Ιωσήφινα, στην άκρη. Δεν έχει τίποτα και από το τίποτα μπορεί να τα αποκτήσει όλα. Γι' αυτό είναι αυτός ο γύρος εδώ. Να το! Ναι, Άσε μεγάλε. Πάρε κάτι να κερδίσει. Δεν το έχει. Τελείωσε. Ανιό μου, τυχερή στέκεσαι. Χάρη στην ατυχία του Χριστάρα. Πάμε. Η Άννα, πρωτοπόρος στο παιχνίδι μας σήμερα. Φλερτάρει με 500 ευρώ, αλλά δυστυχώς σταματάει στο αμέσως μικρότερο ποσό που υπάρχει. Μάλλον όχι στο αμέσως μικρότερο, στο πιο μικρό που υπάρχει. Δεν πειράζει. Θα πω το Β. Ωραία. Η δεύτερη λέξη βγάζει νόημα, η πρώτη βγάζει πλέον νόημα. Η Άννα μάλλον ξέρει το γρίφο. Mm-hmm, ναι. Το ναι σημαίνει 10 ευρώ στην άκρη τώρα. Άντε να τα κάνω κατόλογο ανθρωπιάς. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω δεν μπορώ. Το θέμα είναι θέλεις να το λύσεις για 100 ευρώ. Ναι, θα το λύσω. Έχει λογική αυτό που είπε, γιατί είναι πρώτη. Αν δεν ήταν πρώτη, δεν θα είχε λογική. Άννα μου. Πρόγραμμα προβολών. Πρόγραμμα προβολών. Αυτά τα χαρτάκια που παίρνουμε και λέει τις προβολές όλες τις εβδομάδες. Λες ότι είναι αυτό. Mm-hmm. Εάν είναι αυτό, κερνάς και σινεμά. Πριν πάμε στην ταβέρνα που θα κεράσει ο Μπάμπης. Κερνάω. Μπράβο. Μπορεί να πήρες μόλις 100 ευρώ και αυτά τιμήσαινε και για τη λύση του γρίφου, αλλά αυτά τα 100 ευρώ που πήρες σε ανεβάζουν, ξέρεις πού. Στα 1.269 ευρώ μαζί με το κινητό τηλέφωνο MLS. Μπάμπη, Χρήστο, έχει ξεφύγει λίγο το κορίτσι μας. Σας έχει μείνει ένας ακόμη γύρος για να ρεφάρετε. Αυτός μετά τις διαφημίσεις. Δύο άντρες, μία κυρία σήμερα στην παρέα μας, αλλά η Άννα θα πάει καλύτερα από τα αγόρια μας. Έχει καταφέρει να μαζέψει ένα ποσό πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν έχει μία τρομερή διαφορά, είναι σχεδόν double score από τον δεύτερο παίκτη μας. Ο τρίτος μας παίκτης δεν έχει καταφέρει να βγάλει λεφτά, αλλά όλα αυτά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα στον τροχό της τύχης. Γιατί στον τελευταίο γύρο όλα μπορεί να αλλάξουν. Πάμε εκεί τώρα! Έχεις χρεοκοπήσει, έχεις ξαναχρεοκοπήσει, έχεις χάσει τη σειρά σου, την έχεις μετά ξαναχάσει τη σειρά σου. Δεν έχεις βγάλει λεφτά, τι ήρθες να κάνεις εδώ. Να δοκιμάσω την τύχη μου, από ό,τι καταλαβαίνεις. Ποια τύχη σου, αγόρι μου, δεν λέει τι γίνεται. Δεν είμαι πολύ τυχερός, μάλλον. Ωραία. Θα σου πει τώρα η Ιωσήφινα, από αυτά που έχουμε ζήσει φέτος εδώ μαζί, τι συμβαίνει όταν φτάνουμε στο τελευταίο γύρο. Έχουν δει τα ματάκια μας, τα πάντα. Μπορούν να ανατραπούν όλα. Τα 500 ευρώ είναι εδώ. Εσύ παίζεις πρώτος. Εάν σου κάνει και η κατηγορία που θα μας δώσει τώρα η Ιωσήφινα, τότε φίλε μπορεί και να κάνεις την τύχη σου από το 0 και να βρεθείς πρώτος. Κατηγορία από το κορίτσι μας και ξεκινά αμέσως με τον ουραγό της βαθμολογίας. Η κατηγορία είναι υπάρχουν στο χάρτη. Ψάχνουμε δύο μέρη στο ίδιο νησί. Δύο μέρη στο ίδιο νησί. Δεν μας λες όμως και ποιο νησί και δεν έχουμε και λίγα. Όχι βέβαια. Μα δεν μας λες.
Χριστό, από νησιά πώς θα πας? Αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Νομίζω. Εύχομαι το νησί που ψάχνουμε, και είναι δύο μέρες στο ίδιο νησί, να είναι νησί που έχεις επισκεφθεί, έχεις κάνει διακοπές και τα ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα πράγμα. Φίλε, όχι άλλη χρεοκοπία. Καλή τύχη. Λοιπόν, έξφερε ένα θαυμαστικό. Σε άλλες συνθήκες θα σου έλεγα ότι αυτό είναι τέλειο. Μπορεί και να είναι τέλειο. Θέλω να περιμένω απλά ένα γράμμα. Το σίγμα. Λοιπόν, τόσο όσο. 40 ευρώ. Εάν σηκώσεις αυτό το θαυμαστικό, το ποσό που θα μαζέψεις, γιατί δεν έχεις την άκρη κάτι, για να μπορούσα να σου πω ότι θα το διπλασιάσεις, το ποσό που θα μαζέψεις, αυτό το ποσό θα διπλασιάσεις. Οπότε, αν τώρα θέλεις περίπου 1.250 ευρώ για να φτάσεις στην Άννα, τώρα θέλεις τα μισά από εδώ και πέρα. Αρκεί, σηκώνοντάς το, να πετύχεις τι, το jackpot. Αν έχει χρεοκοπία, είναι η τρίτη σου. Τι κάνεις? Θα το σηκώσω με πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι χρεοκοπία. Χριστάρα μου! Έτσι έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Ο Τολμονικά, έτσι λένε. Έχεις φέρει δύο μέχρι τώρα. Ρε φίλε, τρίτη και φαρμακερή, γιατί αν είναι χρεοκοπία, είναι φαρμακερή σίγουρα. Δηλαδή, αν είναι χρεοκοπία, ναι, σε χαιρετάμε. Δηλαδή, το εννοώ, θα σε φιλήσω τώρα και θα φύγεις. Δεν θα χρειάζεται να κάτσεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι έχει από κάτω? Το φλουρί φέτος δεν το κέρδισες, έτσι δεν είναι? Όχι. Να, ξεκάθαρο. Αλλά... αγόρι μου, επιτέλους. Επιτέλους. Και να, που μπορεί να κάνει τη ζημιά ο Χρήστος. Μπορεί. Τι σου λείπει? Το μισό ποσό από αυτό που έχει η Άννα τώρα, για να το διπλασιάσεις, χάρη στο τζάκποτ, το οποίο σου το δίνω τώρα, έχεις το μακριά χέρια, μπορεί να το πάρεις με τη βοήθεια του Μπάμπη. Και τώρα αρχίζει το δύσκολο κομμάτι του δίσκου. Είναι το κομμάτι που πρέπει να μαζέψεις κάνα 600. Χριστό, μάζευε. Το κάπα. Τώρα πιστεύω ότι μας γύρισε έτσι τύχη για να στοχίσουμε απλά σε ένα γραμματάκι. Άννα, ξέρεις πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να βρεθείς πρώτη? Πόσα? 0 ευρώ. Είσαι πρώτη, Άννα. Ναι. Ξέρεις τι χρειάζεται για να πας τελικό? Τι? Να λύσεις απλά το γρίφο. Είτε τώρα, είτε στη συνέχεια. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι τα χρήματα δεν έχουν καμία σημασία για την Άννα. Η Άννα θέλει απλά να το λύσει για να χαιρετιόμαστε. Δηλαδή να χαιρετήσουμε τα αγόρια και να πάμε τελικό. Και πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή δεύτερη ευκαιρία, που σημαίνει ότι αν βρεις ένα γραμματάκι, θα κάνεις μια επέκταση του χρόνου σου που παίζεις. Πάμε. Ωραία. Θα πω το ΤΑΦ. Δεύτερη ευκαιρία για την Άννα. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, αν χάσεις τη σειρά σου, ξαναπαίζεις. Παρακαλώ. Φωνείται όμως ότι δεν μπορεί να αγοράσει ακόμη. Θα πω το... νι. 60 ευρώ σύνολο, σε αυτό το γύρο. Είσαι υποχρεωμένη να γυρίσεις. Ωραία. Και να, που σου χρειάστηκε η δεύτερη ευκαιρία, διότι εδώ έχασες τη σειρά σου, αλλά παίζεις ξανά, χάρη σε αυτό που κέρδισες πριν από λίγο. Για να βρεις ένα γραμματάκι, θα περάσεις πάνω από τα 100 ευρώ. Ωραία. Θα πω το πι. Όχι. Μπάμπη, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που παίζεις σήμερα, αλλά είναι σίγουρα πιο σημαντική. Το γύρισμα αυτό θα κρίνει πάρα πολλά, ακόμα και αν εσύ θα έρθει μαζί μου τελικό. Το ρο. 2 ρο. Κρίμα, για 40 ευρώ. Μειώνεις τη διαφορά, είσαι ακόμη αρκετά μακριά από την Άννα. Γύρισε ξανά, σε παρακαλώ. Οι διαφορές μεταξύ των δύο παιχτών, δηλαδή της Άννας και του Μπάμπη, δεν είναι πολύ πολύ μεγάλες. Το 300 αυτό που θα φέρει η δωρεπιταγή, την 900, θα μειώσει κι άλλο, αλλά ας κερδίσεις τη δωρεπιταγή και μετά να κάνουμε μια σούμα, να δούμε πού είναι το Υπουργείο Οικονομικών σου. Το μη. Σε περίπτωση που υπάρχει μη, μπορείς να μπεις στο site 900.gr και να διαλέξεις έπιπλα
για το σπίτι. Και 300 ευρώ μαζί με την επιταγή, παρακαλώ, δικιά σου. Εδώ είναι η στιγμή να σου δώσω να κρατήσεις λίγο αυτή την περζέρα από τον Τινιακό και να συνοψίσουμε. Διότι τι έχει γίνει, παιδιά, εδώ. Έχουμε και λέμε, τα ποσά είναι πλέον κοντινά. Ο Μπάμπης μόλις πέρασε το χιλιάρικο και έχει 1.010 ευρώ. Έχει 1.269 η Άννα, οπότε ό,τι γυρίζει, φίλε, γράφει. Το 500 σε περνάει πρώτο, το 200 σε φτάνει σε απόσταση αναπνοής, οτιδήποτε άλλο σε κρατά συγκρατημένο. Παρακαλώ. Από όλα αυτά έφερες 30. Πες το έστω για 30, να μικρύνεις κι άλλο τη διαφορά σου. Το λάμδα. Λαβράκι. Δεν βγάλαμε λαβράκι, αλλά το ότι βγήκε ένα λάμδα, μάλλον είναι θετικό να σου πω, Μπάμπη μου. Γιατί έχει κι άλλα σύμφωνα και δεν τα στερήθηκες για ένα μικρό ποσό. 3,80. Ξανά. Και πάλι κοντά στα 500, αλλά και πάλι δίπλα στα ψηλά. 10 ευρώ μόνο. Πες το. Το γάμα. Ξαναγύρισε. Όλα θα εξαρτηθούν από τον τροχό της τύχης. Και όχι από το αν το έχει βρει ή όχι ο Μπάμπης. Γιατί και να το βρει, μένει δεύτερος. Πω. Το έχεις με τα χαμηλά ποσά σε αυτό το γύρο, ρε Μπάμπη. Πάλι 30 ευρώ. Το Β. Όσο υπάρχουν σύμφωνα, υπάρχει ελπίδα. Γιατί ξαναλέω ότι το 500 από μόνο του σε πέρναγε πρώτο. Τώρα όμως που βρήκες και αυτό το Β, και το 200 μπαίνει στο κόλπο της νίκης. Παίζεις πλέον για 3 φέτες. Πάμε. Και δεν του κάνει το χατήρι ο τροχός. Μπάμπη. Το Φ. Φ. Και αυτό ήταν ένα διπλό σύμφωνο «Οι με» και «Οι οι» που λέμε εμείς οι πόντοι. Γιατί, Μπάμπη μου, «Οι αμάν αμάν» ήταν το τελευταίο σύμφωνο. Ένα χειροκρότημα θερμό στον Μπάμπη. Βρήκε όλα τα σύμφωνα, δεν έφερε κανένα ποσό πάνω από τα 20-30 ευρώ, 30 ευρώ που φέρες δύο φορές, ένα δεκάρικο και ένα εικοσάρικο. Θα πρέπει να μου το λύσεις για την τιμή των όπλων. Εκτός αν δεν το έχεις βρει καν. Εκτός αν δεν έχω βρει τη δεύτερη λέξη. Οπότε το κάνεις ακόμα πιο απολαυστικό, βάζεις ένα φωνή μέσα ή αφήνεις να το βρει ο Χρήστος και τέτοια πράγματα. Τι κάνουμε? Θα πω το έψιλον. Εκάει και το τσάμπα είναι εδώ, διότι δεν πετύχαμε τίποτα. Το έχουμε, έχεις καταλάβει. Ξέρεις την πρώτη λέξη, έτσι δεν είναι? Ξέρω τι είναι Σαντορίνη, αλλά μπορώ να πω το δεύτερο. Ξέρεις και τη Σαντορίνη. Οπότε, μια και από Σαντορίνη ξέρουμε, αλλά το γρίφο δεν το ξέρουμε, θα τον αφήσουμε στο Χρήστο, χάνουμε τη σειρά μας. Έτσι πως πήγαν τα πράγματα. Χριστάρα, τουλάχιστον να κάνουμε μια εντυπωσιακή έξοδο, ρε φίλε, μπορείς. Για τιμή των όπλων. Εάν το πεις και λύσεις ένα γρίφο εδώ σήμερα, όλο το κοινό για πάρτι σου θα σηκωθεί και θα σε χειροκροτήσει παραπάνω από την νικήτρια που είναι η Άννα. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Δυνατά. Είμαι ο Μίγλι, φίλος Στεφάνη. Ήξερε, παιδιά, γρίφους και ο Χρήστος, αλλά ήταν πολύ άτυχος. Αλλά άμα θες να μάθεις για την ατυχία, ρώτα και τον Μπάμπη που ήξερε όλο το γρίφο σχεδόν, τα πάντα, έφερε τα γράμματα, αλλά εκεί τα πεινά, εικοσαρικάκια, δεκαρικάκια και δεν τα κατάφερε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είσαι καλά. Ξέρουμε ποια είναι η νικήτρια του παιχνιδιού, ξέρουμε ποιος θα μας κεράσει απόψε στην ταβέρνα του Μπάμπη. Και αμέσως εκεί πάω τώρα για να κανονίσω το τραπεζάκι. Έλα, νιό μου, έλα, κοριτσάρα μου, μπράβο. Λοιπόν, το συνολικό ποσό με το οποίο έρχεται στο τελικό η φίλη μας η Άννα. Είναι. 1.269 ευρώ. Μπράβο, και ένα MLS μέσα και να μιλάμε. Αυτά και μόνο φτάνουν και παραφτάνουν για να πάμε στον Μπάμπη σήμερα να μας κάνει ένα τραπέζι φοβερό. Δεν μας εδώ την παρεούλα, τους κοντινούς έτσι μέσα εδώ και το κοινό. Είναι κανένα χιλιάτομα, δεν είναι τίποτα. Μας κάνει το τραπέζι. Έχει λεφτά. Γιατί αν κερδίσει το αυτοκίνητο, τότε πραγματικά αυτά τα 1.200 ευρώ δεν τα θες. Θα θες μόνο για κέρασμα. Θα φύγει με τα μάξι και θα χαθεί στο Άγιο Βασίλειο μας το Λουκι Λουκ. Πάμε να το πάρουμε!
1.269 ευρώ με ένα MLS και 24 φάκελοι, ένα αυτοκίνητο, 23 μεγάλα ποσά. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Το καλό το 10. Δώστε μου, σε παρακαλώ. Και ακολούθησε με ανιό μου, διότι έχουμε άλλη μια κατηγορία και τον γρίφο του τελικού. Ιωσήφινα. Η κατηγορία είναι φυτολογία. Η κατηγορία είναι φυτολογία. Ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται κάποια ερμηνεία. Εδώ είναι η λέξη σου. Και τα γράμματα είναι λάμδα, πι, σίγμα, ταφ, αλφα. Τα δικά μου. Παρακαλώ. Εγώ θα το έλεγα υπέροχο αυτό που βλέπω. Σειρά σου. Σχεδόν. Έχεις κάποιες αμφιβολίες σου, βάζεις τα γραμματάκια σου, τελειώνουν οι αμφιβολίες. Παρακαλώ, ένα σύμφωνο. Το ρο. Ρο. Το νι. Νεολαία. Ναι. Και ένα τρίτο σύμφωνο. Το δέλτα. Ωραία. Έχει 4 αλφα. Χλωμό να υπάρχουν τόσα πολλά φωνήματα σε άλλο γράμμα, αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλο φωνή. Το όμικρον. Πολύ ωραία. Να μπουν τα γράμματα αυτά, ρο, νι, δέλτα, όμικρον, παρακαλώ. Ναι, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Παπαρούνα. Σωστά. Τι άλλο. Δεν σου έβγαινε ο βασιλικός με τίποτα. Α, όχι. Δεν θα το βρίσκα. Δεν θα έβρισκε το βασιλικό. Όχι. Γιατί... Έλα, φτάσαμε τόσο κοντά. Παιδιά, ένα χειροκρότημα. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Έλα, μωρέ, ανιό μου. Δεν πειράζει. Έλα, μωρέ, ανιό μου. Δεν το πιστεύω. Και όχι τίποτα άλλο. Ήμουν έτοιμος να τραγουδήσω σαν την παπαρούνα, μοιάζεις. Αλλά τώρα ξέρεις να τραγουδήσω. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου, για το χατήρι σου, γιατί... Έλα, έχασες την ευκαιρία με κάτι που ήταν σχετικά εύκολο με τα γράμματα που έβαλες. Ναι. Να εισπράξεις εκτός από τα 1.269 ευρώ κι άλλο ένα 5.000 ευρώ. Γιατί βρε, παιδί μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 1.269 με ένα κινητό MLS, γιατί όποιος γυρίζει... Γυρίζει. Καλό βράδυ σε όλους.